Θα είμαι ο κυβερνήτης. Όχι, εγώ θα είμαι. Εσύ ξανά ήσουν. Σειρά σου να ανεβάσεις τώρα τα πανιά. Πού θα πάμε? Στα πέρατα του κόσμου. Δία, δώσε μας καλό άνεμο. Τι κάνετε εδώ πέρα? Εμείς απλά προσέχουμε τις κατσίκες. Ξέρετε τίποτα για αυτό το πλοίο? Όχι. Όλοι οι ήρωες της Ελλάδας μαζεύτηκαν στην Ιολκό για να κατασκευάσουν αυτό το πλοίο. Το ονόμασαν Αργό, όπως λεγόταν ο αρχιμάστορας, ο Άργος, αλλά και ο τρανός Θησέας, το καμάρι της Αθήνας, ήταν εδώ. Το ίδιο και ο Κάστορας, που μοιάζει με Θεό, και ο Πολυδεύκης και η φτερωτή γη του Βορέα. Επίσης ο Ορφέας, ο Μελιστάλακτος, ακόμα και ο Ηρακλής, ο πρώτος των πρώτων. Στόλισε την πλώρη του πλοίου με ένα ακρόπορο της κόρης Παλάδας, κομμένο από την βελανιδιά του Δία, και έκανε εμένα τον Ιάσονα αρχηγό όλου του ηρωικού πληρώματος. Ήταν φοβερό θέαμα για το λαό της Ιολκού να βλέπει τους 10 κοπηλάτες να σχίζουν τα κύματα και την Αργό να ορμά στη θάλασσα, μεταφέροντας εμάς τους αργοναύτες. Ο προορισμός μας ήταν το βασίλειο της Κολχίδας, διάσημο για το χρυσόμαλο δέρας του. Όποιος αποκτούσε αυτόν τον θησαυρό θα αποκτούσε ευτυχία και δύναμη συνάμα. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, αυτό που επιθυμούσαμε οι περισσότεροι ήταν το αεράκι της θάλασσας στα μαλλιά μας, τα γοργά κύματα να παρασύρουν το πλοίο μας σε άγνωστα μέρη και γενναία κατορθώματα. Ήμασταν όλοι νέοι, γεμάτοι σφρίγος. Είδαμε δύο βράχους να συγκρούονται μεταξύ τους σαν να ήταν ζωντανοί. Το όνομά τους συμπληγάδες. Μας απείλησαν με θάνατο. Οι θεοί όμως μας έδωσαν μια συμβουλή. Αργοναύτες, πάμε μπροστά! Αργότερα συναντήσαμε τις τυμφαλίδες όρνηθες, που τα πόπουλά τους μοιάζουν με λεπίδες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το τραγούδι των κροταλιστών φτερών τους.
Σταματήστε, ήρωες της Ελλάδας, κοπηλάτες της Γοργής Αργούς. Δεν το βλέπετε, εδώ είναι το νησί των φωνικών σιρήνων. Τραγουδάνε τόσο υπέροχα που μαγεύουν τους ναυτικούς. Με την αναπόφευκτη γοητεία τους οδηγούν τα περαστικά πλοία στην καταστροφή. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πήγαινε στα νυχτά, γενναίοι άσονα! Η προφητεία εκπληρώθηκε. Βασιλιά Αίτη, είπα ότι είχα να πω. Δεν έχετε δικαίωμα να ορίζετε το χρυσό μαλοδέρας. Δώστε το σε μας. Αυτό είναι το δίκαιο. Οι θεοί θα αποφασίσουν τι είναι δίκαιο. Ξέρουν ποιος αξίζει μια καλή τύχη. Το χρυσό μαλοδέρας θα γίνει δικό σου, Ιάσονα, αν ζέψεις τους σταύρους μου, σπείρεις τα χωράφια μου και μετά τα οργώσεις. Στρατιώτης είμαι, όχι ζευγάς. Θα το κάνω. Εύχομαι να πετύχεις, Ιάσονα. Συνάντησέ με τα μεσάνυχτα στο ναό της Εκάτης. Η κόρη του βασιλιά Αίτη, η μαυρομαλούσα Μίδια, γνώριζε πολύ καλά τη μυστική μαγεία του νερού και της φωτιάς. Δεν είναι εύκολο να δαμάσεις τους σταύρους του Αίτη. Όποιον όμως τον αγγίξει η ανάσα της Εκάτης, εκείνος γίνεται άτρωτος. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, πριγκίπισσα. Ησύχασε και πρόσεξε. Μόλις οι σπόροι φυτρώσουν στο χωράφι, πέτα μια πέτρα ακριβώς στο κέντρο. Μα η πέτρα θα καταστρέψει τα βλαστάρια. Ιάσονα, κάνε αυτό που σου λέω. Thank you.
σκότωσα το χωράφι, βασιλιά μου. Είναι ώρα να το σπείρω τώρα. Περίεργη σπόρη. Είναι δόντια δράκοντα. Μόλις φυτρώσουν την πέτρα. Η σπορά τελείωσε, βασιλιά μου. Το χρυσό μαλωδέρας είναι δικό μου. Περίμενε πρώτα να φανούν τα σπαρτά. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε, φυτρώνουν! Βγαίνουν από το χώμα! Είδες! Βασιλιά μου, έκανα ό,τι μου ζήτησες. Ήρθε η ώρα να πληρωθώ. Το χρυσό μαλωδέρας είναι δικό σου. Πήγαινε να το πάρεις. Χρυσό μαλωδέρας δικό σου. Η Άσονα, πάρε με και μένα μαζί με το χρυσό μαλωδέρας. Δεν μπορώ πια να γυρίσω στον πατέρα μου. Θυμωμένος μαζί μας ο βασιλιάς Αίτης και μας κυνήγησε. Έχασε δύο θησαυρούς, το χρυσό μαλωδέρας και την κόρη του. Ήθελε πολύ να επιστρέψουν στην Κολχίδα. Ω Θεέ των θαλασσών, Ποσειδώνα, σε παρακαλώ, thank you.
χρυσόμαλο δέρας βρήκε στέγη στο ναό της Αθηνάς. Η Αργό ανήκε πλέον στον βασιλιά Ποσειδώνα. Και τι έγινε μετά? Δεν γεννήθηκε άλλος σαν τον Ιάσον. Και εμείς θα γίνουμε ναυτικοί. Θα ανακαλύψουμε νέες χώρες, νέους πολιτισμούς. Θα κυνηγήσουμε κρυμμένους θησαυρούς. Πρέπει μόνο να επισκευάσουμε το κήτος και να το πισώσουμε. Η Αργό θα οργώσει πάλι τις θάλασσες. Δοξασμένος ο Δίας, θα σχίζει και πάλι τα κύματα η παλιά μας η Αργό. Ευλόγησε τους νέους μας προορισμούς, ο δίκαια Παλάδα. Πέθανε. Είναι αλήθεια όλα σα μας είπε ο παππούς? Ευλόγησε τους νέους προορισμούς μας, ο δίκαια Παλάδα. Εσύ δεν φοβάσαι? Όχι.